Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού την αναγκαιότητα της εμπειρίας της Πεντηκοστής, δηλαδή της πλήρωσης εν πνεύματι Αγίου και πυρή, όπως περιγράφουν οι γραφές, στη ζωή του κάθε χριστιανού, του κάθε ανθρώπου του Θεού, ανεξάρτητα από τόπο, από χρόνο, από φιλία, από γλώσσα, από έθνος, από δόγμα χριστιανικό. Είναι απαραίτητο λοιπόν, τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε μέσα από τις γραφές, σε κάθε άνθρωπο και όχι μόνο, σε κάθε χριστιανική οικογένεια, σε κάθε τοπική εκκλησία, είναι απαραίτητη η επέμβαση του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Στις προηγούμενες μας εκπομπές απαντήσαμε σε ερωτήματα όπως τι είναι Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεξε την Πεντηκοστή ημέρα για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και ασχοληθήκαμε περισσότερο με τις προφητείες της Πεντηκοστής και της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Καινής Διαθήκης. Είχαμε μείνει σε σένα, αγαπητέ Χάρη, πριν όμως ξεκινήσουμε να πούμε ότι την εκπομπή αυτή την παρουσιάζει η Κώστας Δρακιώτης, Χάρης Ασβεστάς και εγώ. Είχαμε λοιπόν μείνει σε σένα, αγαπητέ Χάρη, που μιλώντας για τις προφητείες Πεντηκοστής προσπάθησες να αναπτύξεις κι εσύ, όπως προηγούμενα και ο Κώστας και εγώ. Είχαμε ολοκληρώσει νομίζω στην προηγούμενη μας εκπομπή τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται πάνω στο Πνεύμα το Άγιο, σε αυτά τα οποία έχει φανερώσει στους Άγιους ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης βεβαίως, τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη πλέον μετά τον Ιωάννη, ο μαθητής του, μετά τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ο μαθητής του ο Ιωάννης να είναι αυτός ο οποίος να προσδιορίζει στο Ευαγγέλιο του τα λόγια του Χριστού και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι στο Ευαγγέλιο το οποίο φανερώνεται η αναγέννηση του ανθρώπου, σε αυτό το Ευαγγέλιο φανερώνεται και η πλήρωση και η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου. Δείγμα του ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται και έχει τη δυνατότητα να εμπειρευτεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μετανοήσει, έχει επιστρέψει, έχει κάνει το νεαυτό του, το σώμα του, κατοικητήριο του Κυρίου και εύκολα βρίσκει τόπο ανάπαυσης και το Πνεύμα το Άγιο. Αναφέρει λοιπόν ο μαθητής του Κυρίου μας ο Ιωάννης στο Ζήτα κεφάλαιο, διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, στη διδασκαλία του Κυρίου μας κατά δε την τελευταία ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, Ζήτα κεφάλαιο και 37 εδάφιο, ίστατο ο Ιησούς και έγραξε λέγον «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμί είδα το ζώντος, θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε, είπε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήτο έτη δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί». Βλέπουμε λοιπόν τον πρώτο προσδιορισμό, την πρώτη παρουσίαση, θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, του Πνεύματος του Αγίου στους ανθρώπους. Όχι με αυτόν καθεαυτόν τον πνευματικό τρόπο της καθόδους, της εξήτησης, της πειθαρχίας και της υπακοής δια της πίστεως στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά σαν φυσικό φαινόμενο. Προσδιορίζει ο Ιησούς Χριστός καταρχάς ότι αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο θα έχει κάποια συγκεκριμένη επενέργεια μέσα στον άνθρωπο, ζωτικά και σωματικά. Έτσι ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην τρομάξουν, αυτοί οι άνθρωποι να μην ευνηδιαστούν, αλλά να αποτελέσει αυτό σημείο αληθείας του Λόγου του Θεού. Ακολούθως, και καθώς πλησιάζει ο Κύριος στο τέλος της διακονίας του, καθώς είναι με τους μαθητές του που πλέον τους ονομάζει φίλους του, πηγαίνουμε στο ΙΔ κεφάλαιο, στο 14 λοιπόν κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο, αναφέρει ο Λόγος του Θεού «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών». Ήτανε για λίγο ακόμα. «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς».
Αρχίζει λοιπόν εδώ ο Ιησούς, με τη χάρη του Θεού πιστεύω, να δίνει την πνευματική διάσταση του όρου Πνεύμα Άγιο. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου στη νόηση, στο φρόνημα και στην ψυχή του ανθρώπου είναι να διδάσκει τον άνθρωπο. Αυτοί οι μαθητές, αυτοί οι άνθρωποι που ακολούθησαν από το πρώτο μέρος της διακονίας του τον Ιησού, σε λίγο θα είναι μόνοι τους. Χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται ενδυνάμωση και χρειάζονται και καθοδήγηση. Αυτό το οποίο τώρα ο Ιησούς Χριστός τους φανερώνει είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος θα είναι στήριγμα, θα είναι καθοδηγητής και θα τους ενδυναμώνει. Μάλιστα, αναφέρετε, να σημειώσω κάτι, εσείς πάντες είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, στο Λόγο του Θεού. Στο τρίτο σημείο, λίγο πιο κάτω, καθώς συνεχίζει τα τελευταία λόγια ο Ιησούς προς τους μαθητές του, λίγο πριν παραδοθεί στους ανώμους, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο και 26 εδάφιο, 15-26, όταν όμως, αναφέρει ο Ιησούς Χριστός, έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά και εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής μετεμού είστε. Δύο πράγματα αυτή τη φορά προσδιορίζονται στους μαθητές. Και προσδιορίζονται και σε εμάς, γιατί είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει κατόπιν σε επόμενες εκπομπές. Καταρχήν, λέει ο Ιησούς, εγώ θέλω πέμψει προς εσάς. Διε μου θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίον όμως Πνεύμα Άγιο εκπορεύεται παρά του Πατρός. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο είναι μία διαδικασία πνευματική που εκπορεύεται από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού προς τον άνθρωπο. Και ποια είναι η ενέργεια του Χριστού στον άνθρωπο πλέον, εκτός από το να ενδυναμώνει και να τον κατευθύνει? Να δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό. Τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Και μάλιστα σε κάποιο άλλο σημείο, όταν μίλαγε για τα έσχατα, ο Κύριος έλεγε ότι καθώς θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εχθρών, κάποια δεδομένη στιγμή θα σας σύρουνε σε δίκες, σε συνέδρια. Μην προμελετάτε τι θα απολογηθείτε, αλλά ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα είναι αυτός ο οποίος θα σας πληροφορήσει τι πρόκειται να πείτε. Στο τέταρτο σημείο που βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, είναι λίγο πιο κάτω, στο Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. «Εγώ όμως την αλήθεια λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω, διότι αν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Και η τελευταία αναφορά, η τέταρτη αναφορά γίνεται στο 13 εδάφιο. «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφέ αυτού, όλα όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Θέλει λοιπόν σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια, που σημαίνει ότι όχι μόνο θα κηρύττει ο άνθρωπος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά θα μάθει σαν διδακτός του Πνεύματος του Αγίου να διακρίνει τα διαφέροντα, να έχει σωστή κρίση, να καταλαβαίνει πώς και πού πίσω από τα γεγονότα και τα πράγματα κρύβεται το θέλημα του Θεού. Να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το αχρίο. Αυτό νομίζω ότι συνοπτικά και συνολικά ήταν η αναφορά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μέσω της διδασκαλίας του Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου. Κώστα, πάνω σε αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία είπε ο Χάρης, θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι σε αυτό που διάβασε ο Χάρης στο 13 εδάφιο, όταν δέλθε εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει να σας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια, εδώ στην πραγματικότητα, μεταξύ των άλλων που είπε ο Χάρης, μας προσθέτει και μια πολύ πολύ ουσιαστική παράμετρος. Δηλαδή, θα μας οδηγήσει στο αληθές βίωμα. Δεν θα μας οδηγήσει σε κάτι το φανταστικό, κάτι διανοητικό.
θα μας οδηγήσει στην κοινωνία με την ίδια την αλήθεια. Γιατί οι διανομές του Πνεύματος του Αγίου, τα προφητικά μηνύματα, οι αποκαλύψεις του Λόγου, είναι συμβάντα, αληθινά, δεν είναι φανταστικά. Και εκεί πέρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να οδηγηθεί λόγω της εξυπνάδας του ή της ικανότητός του να συλλαμβάνει πράγματα. Εκεί πρέπει μόνο ο Παράκλητος να τον οδηγήσει. Αμήν. Επιπλέον... Θα ήθελα να προσθέσω βεβαίως κάτι σε αυτό που είπε ο Κώστας. Στις αμέσως επόμενες εκπομπές, όταν θα ξεκινήσουμε μια ιστορική αναδρομή της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου ανά τους αιώνες, θα δούμε περιπτώσεις ανθρώπων ή ομάδων οι οποίοι εμπλισθέντες Πνεύματος Αγίου είχαν μια συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία και μια αγιαστική ζωή. Αυτά τα οποία πρέσβευαν, όπως παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, ο τρόπος που γίνεται η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, όπως ο ίδιος ο Κύριος θέλει να γίνεται και όπως οι Απόστολοι το έκαναν, υιοθετήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι βαπτισθέντες Πνεύματος Αγίου εφάρμοζαν κατά πάντα τη διδασκαλία του Χριστού και εδιώκοντο γι' αυτόν από τις κρατικές θρησκείες, από τα μεγάλα δόγματα, από το Ρωμαιοκαθολικισμό, εκπρόσωποι των τάσεων, των αγιαστικών ή των χαρισματικών, με οδηγία Πνεύματος Αγίου, εφάρμοζαν σε όλο το πλάτος και μήκος της διδασκαλίας του Ευαγγελίου πιστά αυτό που έλεγε ο Κύριος. Και θα το δούμε σε πολλά παραδείγματα στις αμέσως. Πράγματι έτσι είναι και στις πράξεις των Αποστόλων, όταν λάβανε Πνεύμα Άγιο, είδαμε ότι όλοι έλαβαν Πνεύμα Άγιο με τον ίδιο τρόπο. Σε όλους έκατσε πάνω πύρινες γλώσσες, όλοι άκουσαν τον άνεμο βίος φερωμένου, όλοι επλήστησαν Πνεύμα του Αγίου, όλοι ελάλησαν γλώσσες. Δηλαδή μας οδηγεί στην προσωπική αληθινή εμπειρία, αλλά και στην κοινή εμπειρία, που αυτό βεβαίως έχει σαν κύριο σκοπό και στόχο να φρονούμε και πάντα στο αυτό, να έχουμε και το ίδιο πνεύμα. Επιπλέον θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπε, που διάβασε ο Χάρης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τους ποταμούς υδάτο ζώντος που θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Εδώ πέρα στην πραγματικότητα έχουμε μια προσωπική εμπειρία Πνεύματος Αγίου, μια πλήρωση Πνεύματος Αγίου, βάφτισμα και πλήρωση Πνεύματος Αγίου, την οποία ο άνθρωπος στοιχεύεται αισθητά μέσα του, δεν είναι πάλι φαντασία. Ούτε αυθυποβολή. Ούτε αυθυποβολή, ούτε στηρίζεται σε ένα τελετουργικό. Πολύ σοβαρό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ό,τι μας είπε ο Κύριος, μας το είπε δια της πίστεως μεν, αλλά με ορατά αποτελέσματα στη ζωή μας και μέσα μας. Και βέβαια όταν λέει ποταμί είδα το ζώντος να ρέουν από την κοιλιά, πέραν του ότι οικοδομείται εκείνος ο οποίος το βιώνει, στην πραγματικότητα εκεί έρχονται και άλλοι να ξεδιψάσουν. Εδώ είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος. Δηλαδή, όταν κάποιος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και εκδηλώνεται από το στόμα του με τη χάρη του Χριστού χάρισμα Πνεύματος Αγίου, σε αυτό έρχονται και άλλοι να ξεδιψάσουν. Και εδώ στηρίζεται όλη η χαρισματολογία της Αποστολικής Εκκλησίας και μετέπειτα στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Χωρίς πλήρωση Πνεύματος του Αγίου δεν μπορεί να ξεδιψάσει κανείς, ούτε μπορεί καμία ζωή κανενός να αλλάξει. Και λέει στη συνέχεια, αυτό έμελλον να το λάβουν, να λαμβάνουν οι πιστεύοντες σε αυτόν. Δεν ήταν μόνο για τους 12. Προφανώς. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπατε. Πρώτον, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να τονίσω μια φορά ακόμη, είναι ένα ιδιαίτερο Ευαγγέλιο, γιατί γράφτηκε από τον Ιωάννη μεν, αλλά οπωσδήποτε, με έμπνευση Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο και απευθύνεται προς την Εκκλησία του Χριστού και παρουσιάζει, αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν σαν τον Υιό του Θεού του Σόντος. Σε αντίθεση με το κατά Ματθαίον που γράφτηκε από τον Ματθαίο κατά τον ίδιο τρόπο, όμως απευθύνεται στους Εβραίους κυρίως και παρουσιάζει τον Ιησού Χριστόν σαν Μεσσία. Το κατά Μάρκον που γράφτηκε από τον Μάρκο αλλά καθ' υπαγόρευση του Πέτρου, απευθύνεται στους Ρωμαίους και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό σαν δούλο. Και τέλος το Λουκά που είναι Έλληνας και απευθύνεται στους Έλληνες και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό σαν τον Υιόν του ανθρώπου. Το κατά Ιωάννη λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο Ευαγγέλιο γιατί απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού αποκαλύπτοντας τη θεϊκή υπόσταση κυρίαρχα του Ιησού Χριστού, αλλά χωρίς να την απομακρύνει από την ανθρώπινη υπόσταση, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι και ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός ο αληθινός, αλλά και ο Υιός του ανθρώπου, ο γεννηθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 14, γιώτα δέλτα κεφάλαιο, είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο που περιγράφει ο Λόγος του Θεού
την τριαδικότητα του ενός παντοδύναμου Θεού. Είναι ίσως το μοναδικό που αποκαλύπτει τόσο καθαρά τα τρία πρόσωπα του τριαδικού Θεού. Ας πούμε παραδείγματος χάρη, από την αρχή όλο αν το διαβάσουμε, αλλά στο 6 εδάφιο λέγει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα», να το κυρίαρχο πρόσωπο, «ο Πατέρας ημί διε μου. Εάν γνωρίζετε εμέ ή θέλετε γνωρίσει και τον Πατέρα, και από τον ίν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Σε μια ερώτηση του Φιλίππου, του μαθητού του Κυρίου: «Κύριε, δείξον εις εμάς τον Πατέρα αρκεί ερκείς εμάς», ο Κύριος είπε: «Τόσο καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισας, Φίλιππε, ώστις είδε με, είδε και τον Πατέρα. Και πώς λέγεις εσύ, δείξον εις εμάς τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί? Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ, ο μένον εν εμί, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε σε μένα ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμί? Είδε μη, δια τα έργα αυτού πιστεύετε». Εδώ παρουσιάζει λοιπόν τα δύο πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιό. Και στο 15 και 16 εδάφιο εισαγάγει ο Λόγος του Θεού και το τρίτο πρόσωπο λέγοντας στο 15 εδάφιο: «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα». Υπάρχει δηλαδή ο παράκλητος στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός, ή επί της γης τότε, όταν ήταν κάτω στη γη, και μάλιστα στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο: «Τεκνία μου ταύτα σας γράφω, για να μην αμαρτήσετε, αλλά και αν αμαρτήσει της, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Υπάρχει λοιπόν ο παράκλητος στη γη τότε, ο Ιησούς Χριστός εν σαρκή, σήμερα στον ουρανό, ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός, που κάθεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ πάντων ημών. Αλλά στη γη, όταν έφυγε ο Ιησούς Χριστός, δεν άφησε ορφανούς τους ανθρώπους, αλλά «θα παρεκαλέσω», λέει ο ίδιος, «τον Πατέρα και θα σας δώσει ο Πατέρας άλλον παράκλητο». Εδώ τώρα μιλάει για πρόσωπο. Αυτός ο παράκλητος δεν είναι μία δύναμη, μία ενέργεια, μία διαδικασία. Άλλο είναι η δύναμη, η ενέργεια και η διαδικασία, είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Άλλο η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και άλλο ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, για το οποίο μιλάει τόσο καθαρά σαν τρίτο πρόσωπο της θεότητος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Ξαναδιαβάζω: «Και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα». Ποιον? Το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ούτε γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, γιατί μένει τώρα μαζί σας και θα έλθει μέσα σας στο μέλλον, καθώς θα έλθει η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Και ακόμη αυτό που διάβασες, αγαπητέ Χάρη, επαναλαμβάνω, στο 26 εδάφιο: «Ο δε παράκλητος», το τρίτο πρόσωπο, «το Πνεύμα το Άγιον, τον οποίον», όχι το οποίον, «τον οποίον παράκλητον», το πρόσωπο, «θα πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εκείνος ο παράκλητος», το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, «θα σας διδάξει πάντα και θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς». Και όλα τα υπόλοιπα εδάφια του 14ου και του 15ου κεφαλαίου, σε όλα αυτά τα εδάφια θα διαπιστώσουμε την αποκάλυψη αυτού του μεγάλου μυστηρίου της τριαδικότητος του Ιησού Χριστού. Δεν είναι τρεις υπάρξεις. Γι' αυτό και στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Εβραίους λέγει: «Και εν τεσσεσχάτεστα αυτές ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, και βαστάζον τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως». Εάν πάρουμε τη λέξη υπόσταση σαν ύπαρξης, είναι
μία υπόσταση ο Θεός, γιατί είναι ένας Θεός. Αν πάρουμε όμως τη λέξη υπόσταση σαν πρόσωπα, τότε είναι τρισυπόστατος ο Θεός. Η πραγματικότητα είναι, χωρίς να μπορούμε να επέμβουμε καθόλου στο τεράστιο αυτό εκπληκτικό μυστήριο της τριαδικότητας του Θεού, μπορούμε να πούμε όμως αυτό που λέει και στην επιστολή του ο Απόστολος Ιωάννης, ότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και οι τρεις αυτοί είναι ένα. Θέλω λοιπόν σε αυτή τη στιγμή να διαχωρίσω τη διαδικασία της πλήρωσης εν πνεύματι Αγίω και Πυρή από το πρόσωπο της θεότητος, καθώς είναι τριαδικός ο Θεός, τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές διδασκαλίες έκτοτε, ετεροδιδασκαλίες αλλά και διδασκαλία και αιρέσεις δαιμονίων και αιρέσεις απαράδεκτες, περιγράφουν τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, όχι σαν πρόσωπο, αλλά σαν ενέργεια, σαν δύναμη, που είναι, αλλά ως προς την πλήρωση εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Το οποίο όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ο οποίος δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο ίδιος ο Θεός, τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, έχουν την ίδια ουσία, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Προφανώς, αγαπητέ Γιώργο, εδώ η σύγχυση που γίνεται σε αυτούς τους κύκλους που αναφέρεστε, έχει να κάνει στο γεγονός ότι συγχαίουν το πρόσωπο με τις ενέργειες. Έτσι, οι ενέργειες γίνονται δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν είναι οι ενέργειες το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν είναι η διαδικασία, δεν είναι η πλήρωση, είναι οι ενέργειες του Παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας, είναι οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή η κίνηση που κάνει ο Θεός προς τα έξω, προς τους ανθρώπους, προς την Εκκλησία, η ενέργεια που κάνει προς τα έξω γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι όμως οι ενέργειες. Δια του Παράκλητου. Ακριβώς. Μόνο του Πνεύματος του Αγίου, ακριβώς, του προσώπου. Ακριβώς. Αλλά οι ενέργειες είναι. Ακριβώς. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και όχι μόνο. Τα χαρίσματα, τα θαύματα κλπ. Και μέσα στα συνεπακόλουθα όλων αυτών των διενέξεων ήταν και από τις αιτίες δηλαδή που επήλθε μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περίπου 100 χρόνων, ύφεση, πτώση της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, των χαρισμάτων, ήταν αυτές οι διαδικασίες που ταλάνισαν την Εκκλησία για αιώνες και που κάποιοι φρονούσαν διαφορετικά από ότι ο Λόγος του Θεού. Και δίδασκαν. Ναι, προσομοίωσαν το Πνεύμα το Άγιο με κάτι το ανθρώπινο, με κάτι το διαφορετικό, σε αντίθεση, όπως διάβασες μέσα στο Λόγο του Θεού, που μας δίνει ο Λόγος του Θεού την ομοιότητα και την ισότητα του Πνεύματος του Αγίου με τα δύο πρόσωπα τα άλλα της Αγίας Τριάδος. Την όμοια ουσία, έτσι. Το ομοούσιον και την ισότητα, είναι ίση. Αχώριστος και ίσης, αμήν. Πιστεύω ότι, εκτός αν θέλει κάποιος από εσάς να προσθέσει κάτι, στο θέμα το οποίο έχουμε προφητείες και της Καινής Διαθήκης από την Παντηκοστή, νομίζω ότι και εδώ τελειώσαμε. Οπότε σιγά σιγά τώρα θα μπούμε στην επόμενη ενότητα της εκπομπής μας, που είναι η Ιστερία της Πεντηκοστής, και θα ξεκινήσουμε από την Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή από τα γενέθλια της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπου όλα άρχισαν, να αρχίσω εγώ, όπου όλα άρχισαν από την υπόσχεση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή Του, ο οποίος απεκαλήθη επί 40 μέρες στους μαθητάς. Μάλιστα διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο της πράξης, του βιβλίου Πράξης των Αποστόλων. «Το μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε περί πάντων όσα ήθχισεν ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει περί της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού, να οι ενέργειες που λέγαμε Κώστα, δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε». Άλλωστε δεν ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός και εν σαρκή είχε το πνεύμα χωρίς μέτρο, αλλά και μετά την Αναστασή Του ήτο ένα πνευματικό αναισθημένο σώμα, όπου τα πάντα εγένονται δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Εις τους οποίους μαθητάς και εν γέννη ακολούθους Του, εφανέρωσε εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρες και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσει την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν οικούσατε, είπε, παρεμού.
μέσα από τις προφητείες που διάβασες, χάρη μου. Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάφτισε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίω, ουχή με τα πολλά στάφτα ημέρας, πράγμα το οποίο έλαβε χώρα πράγματι, την 40η ημέρα υπήρξε η ανάληψη του Κυρίου μας, την οποία παρακολούθησαν 500 άνθρωποι και επέκεινα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Σε 10 μέρες, ουχή με τα πολλά ταύτα ημέρας, ήλθε η επαγγελία του Πατρός, την οποία προφήτευσε ο Ιησούς Χριστός. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, οι μαθητές, ρώτουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε Τάχα, εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία εις τον Ισραήλ», είπε δε προς αυτούς. «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά εσείς θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο επέλθει εφ' ημάς, και τότε, αφού δηλαδή λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο επέλθει εφ' ημάς, και τότε θα είστε εις εμέ μάρτυρες και εις Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως του εσχάτου της γης». Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για να αποστείλει, καθώς ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν και ο Ιησούς Χριστός τους ανθρώπους κατά το Λόγο του Κυρίου, είναι να τους αποστείλει δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή αφού λάβουν δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω τους. Γιατί τότε και μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο στο περιβάλλον του, αλλά όπως λέει η Γραφή, στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και έως του εσχάτου της γης. Από εδώ λοιπόν ξεκινάει η λογική της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, της εκπλήρωσης της επαγγελίας του Πατρός, όπου την πρώτη επίσης μέρα της Πεντηκοστής πάλι το προφήτευσε ο Απόστολος Πέτρος, λέγοντας «Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, την πείρα της Πεντηκοστής, διότι προς εσάς είναι που ακούτε τότε η επαγγελία και προς τα τέκνα σας που θα ακούσουν από εσάς και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών δια το κήρυγμα των Αποστόλων και γέννη των ανθρώπων, κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου». Άρα η αρχή έγινε με την υπόσχεση του Ιησού Χριστού ότι θα εκπληρωθεί η επαγγελία του Πατρός, δηλαδή η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει προς εσάς. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην οποία ενεργάστηκε ο Χριστός, ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού, εν πάση τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου. Να πούμε καταρχάς, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, ότι ακόμη και η ίδια η φύση, η καθημερινότητα μας διδάσκει πως όταν ένα πρόσωπο αγαπημένο φεύγει προς μία κατεύθυνση, προς ένα μεγάλο ταξίδι, καλεί τους αγαπημένους του και ως τελευταία του κουβέντα λέει αυτό που τον καίει και τον ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η τελευταία κουβέντα που είπε ο Κύριος στους μαθητές του πριν αναλυφθεί είναι η αναγκαιότητα να ενδυθούν δύναμη εξύψους. Άρα, αυτό για εμάς είναι μία βάση για να ξεκινήσουμε την εκκλησιαστική και πνευματική μας ζωή. Δηλαδή, από εκεί που τελείωσε ο Κύριος, από εκεί πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε. Όταν ο Παύλος πήγε στην Έφεσο, θα πάμε αργότερα βέβαια εκεί, το πρώτο πράγμα που τους είπε ήταν όχι αν έχετε αγάπη, ούτε αν γνωρίζετε τις γραφές, ούτε αν προσεύχεστε. Σου λέει, τώρα που πιστέψατε, Πνεύμα Άγιο λάβατε. Αυτό είναι. Το πρώτο πράγμα που τους είπε ήταν. Ούτε καν αν μετανοήσατε δεν τους είπε. Που βεβαίως η μετάνοια είναι το πρώτιστο. Αλλά θέλω να πω ότι από τη στιγμή που άλλος έχει πιστέψει, είναι ευνόητο ότι έχει μετανοήσει. Πνεύμα Άγιο όμως λέει, λάβατε. Σου πιστεύοντας. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Κύριος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγκαιότητα της λήψεως και της πληρώσεως κατ' επέκταση του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δύναμη ο άνθρωπος να αντέχει στα γεγονότα, να πολεμάει τον εαυτόν του, δύναμη στο να πιστεύει, δύναμη στο να κάνει υπομονή, δύναμη στο να αγαπά, δεν μπορεί να έχει αν δεν επέλθει επ' αυτόν η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
Επομένως, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από εκεί που ο Κύριος σκόπιμα και είχε το λόγο του, σταμάτησε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε λοιπόν ο Κύριος, από το 8 εδάφιο, όπως διάβασες, αγαπητέ Γιώργο, την τελευταία του εντός ή εκτός εισαγωγικών προφητεία. «Και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Αυτό ακριβώς είναι το σενάριο της έκχυσης και κατ' επέκταση της, επέκτασης επαγγελίας του Πνεύματος του Αγίου. Ξεκινά λοιπόν αυτό το Άγιο Σχέδιο του Θεού από τα Ιεροσόλυμα. Αρχικά οι άνθρωποι του Θεού, οι συνηγμένοι έως 120 στο Ανώγιο, είναι αυτοί που εμπειρεύονται τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Αυτή τη δύναμη εξύψους που έρχεται μέσα τους, τους ευλογεί και τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Πρώτοι αποδέκτες, σε δεύτερο βήμα, σε δεύτερη φάση, είναι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Όλοι αυτοί που ήταν συνηγμένοι για την εορτή της Πεντηκοστής, είτε ήταν προσήλυτοι, είτε ήταν Ιουδαίοι, ακούσαν για το Πνεύμα το Άγιο, κάποιοι δε από αυτούς πίστεψαν και προφανώς, για να απαρτήσουν και την πρώτη εκκλησία, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, εμπειρεύτηκαν την επαγγελία του Πατρός, πολλοί δε μάλλον, κάποιοι εξ αυτών, επιστρέφοντας πίσω, γίνανε μάρτυρες της διδασκαλίας και των όλων και όλων όσων άκουσαν για το Πνεύμα το Άγιο. Το τρίτο βήμα ήταν, όπως μας λέει εδώ στο 8 εδάφιο, εν Σαμαρία. Επιτράπηκε από τον Κύριο ένας διωγμός λίγο μετά, όταν αναστατώθηκε η Ιουδαία, τα Ιεροσόλυμα, από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολλοί μετά τον θάνατο του Ιησού Χριστού νόμιζαν ότι θα εξαφανίζονταν από προσώπου γης, όταν τους είδαν με παρησία στο ναό του Σολομώντος να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, με δύναμη Πνεύματος Αγίου να γίνονται θαύματα, πολλοί να τους ακολουθούν, κάποιοι μάλιστα εξ αυτών να είναι και ιερείς Ιουδαίοι. Ασφαλώς και τρομοκρατήθηκαν, ασφαλώς και τους εγκάλεσαν, ασφαλώς και τους απείλησαν και όχι μόνο αυτό, αλλά γνωρίζουμε μέσω της εκκλησιαστικής ιστορίας ότι τότε ξέσπασαν και οι πρώτοι διωγμοί και μάλιστα λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι με χαρά εδέχθητε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Πλέον δηλαδή υπήρχαν δημεύσεις περιουσιών και γενικά πολλών ειδών διωγμοί. Ένας εξ αυτών πήγε στη Σαμάρια, ο Φίλιππος. Η Σαμάρια, όπως γνωρίζουμε, δεν επικοινωνούσε κοινωνικά με την Ιουδαία, κυρίως για το λόγο το ότι οι μεν θεωρούσαν τους δε αποστάτες του Θεού, αιρετικούς. Με τη δύναμη λοιπόν και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια πριν ο ίδιος ο Κύριος με τους μαθητές του περνώντας από τη Σαμάρια, από κάποια κομόπολη ή κάποιες κομοπόλεις της Σαμαρίας, δεν έγινε αποδεκτός, όταν ήρθε η ώρα, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Φίλιππος, κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού, έφερε τις καρδιές των Σαμαριτών εις μετάνοια. Και όταν ήρθε και έγινε πραγματικότητα αυτό το μέγιστο θαύμα της επιστροφής των Σαμαριτών στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και στις διδασκαλίες του Χριστού, θα επαναλάβω ακριβώς τα λόγια που είπε ο Κώστας. Τι έπρεπε να γίνει το αμέσως επόμενο βήμα? Να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Για να πιστοποιηθεί αυτή η αλλαγή, αυτή η επέκταση της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, ήρθε ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά των υπολείπων Αποστόλων και επιθέτοντας τα χέρια τους πάνω στους Σαμαρίτες, έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα έντονο, θα έλεγα, σημειολογικό συμπέρασμα. Γιατί στην Ιερουσαλήμ η έκχυση του Πνεύματος? Γιατί δεν τους είπε πηγαίνετε στη Γαλιλαία, πηγαίνετε στη Σαμάρια? Η Ιερουσαλήμ στην πραγματικότητα είναι προτύπωση της Εκκλησίας. Ναι, Ιερουσαλήμ. Μας λέει για παράδειγμα ο προφητικός λόγος, εκ της Ιών θα εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Επίσης η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως.
Πόλη των Εορτών Ημών. Ακριβώς, πόλη των Εορτών Ημών. Το κυριότερο όμως είναι ότι στην Ιερουσαλήμ έγιναν τα πάντα. Δηλαδή στην Ιερουσαλήμ γίνεται η σύλληψη, ο εξευτελισμός του Κυρίου, η σταύρωσή του, εκεί γίνεται και η Ανάσταση. Εκεί γίνεται και η έκκληση του Πνεύματος του Αγίου, που σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία καλούμαστε να μείνουμε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες. Θα έρθουν οι μέρες οι καλές, θα έρθουν και οι μέρες οι δύσκολες. Θα έρθουν οι μέρες των καλών λόγων και των επένων, θα έρθουν και οι προσβολές, θα έρθουν και οι θλίψεις. Εάν ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, μείνει στην Ιερουσαλήμ και δεχθεί και τη σταύρωση και την αμφισβήτηση και όλα αυτά, τότε θα δει τον εαυτό του να ανασταίνεται, θα τον ανασταίνει ο Κύριος και θα τον πληρώνει με πνευμάγιο. Όλα αυτά γίνονται όμως μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ιδιωτικός δεν λαμβάνει κανείς πνευμάγιο, μόνο όταν είναι ενωμένος με το σώμα. Βέβαια για την Ιερουσαλήμ που λες εσύ, αγαπητέ Κώστα, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εσείς προσήλθετε εις όρος Ιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, εις μεριάδας αγγέλων, εις πανήγυρην και εκκλησία πρωτοτόκων, καταγεγραμμένον εις τους ουρανείς κλπ. Δηλαδή υπάρχει η Ιερουσαλήμ της Παλαιάς Διαθήκης που είναι η φυσική, η πόλης, και όπου εκεί συνέβησαν τα πάντα, και αμέσως μετά δημιουργεί ο Θεός μία νέα Ιερουσαλήμ, επουράνιο Ιερουσαλήμ, που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά όχι μόνο αυτό, και στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας λέει στο τελευταίο κεφάλαιο, στο έκτο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτήσεις. Και όσοι περιπατήσωση κατά τον κανόνα τούτων της νέας κτήσης, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Δηλαδή υπήρχε ο παλαιός Ισραήλ του Θεού, που ήταν ο λαός Ισραήλ, το δεδεκάφυλλο έθνος του Ισραήλ, αλλά υπάρχει σήμερα ο νέος Ισραήλ, ο Ισραήλ του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού και η Νέα Ιερουσαλήμ και η Νέα Σιών. Αμήν. Για να συνεχίσουμε όμως, εκεί που μείνατε, δηλαδή στα τελευταία λόγια του Χριστού, να δούμε τι έκαναν στη συνέχεια, μάλλον τι έλαβε χώρα. Αν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, καταρχάς, και πώς. Ακριβώς. Πρώτα όμως να δούμε τη συνέχεια. Ναι. Αφού τους είπε αυτά, λέει η Γραφή, και αφού είπε τα αυτά, στο ένατο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβε τον Ιησού Χριστόν από τον οφθαλμόν αυτού. Τρομακτικό, θαυμαστό γεγονός. Άρχισε να ανεβαίνει και νεφέλη ήρθε και τον πήρε και τον ανέβαζε στον ουρανό. Και ενώ εις ανατενίζοντες εις τον ουρανόν, ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη άφημον εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω. Καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Αφού λοιπόν ανέβαινε ο Ιησούς στον ουρανό κατά την θαυμαστή ανάληψή του, δύο άγγελοι εμφανίστηκαν και έκαναν μια τρομακτική προφητεία σε αυτούς που ήσαν, και μάλιστα αναφέρεται ότι ήσαν 500 και επέκεινα που είδαν την ανάληψη. Σε αυτούς έκανε λοιπόν ο Θεός δια των αγγέλων ακόμη μια προφητεία ότι αυτός ο Ιησούς, ο οποίος ανελήφθη από σας στον ουρανό, αυτός κατά τον ίδιο τρόπο θα έλθει όπως τον είδατε πορευόμενον εις τον ουρανό. Όπως ανέβηκε, έτσι θα κατέβει, και εδώ βεβαίως μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, η οποία θα λάβει χώρα στο τέλος των εσχάτων ημερών. Όμως εδώ έχει σημασία, είναι η ανταπόκριση, όπως είπες Κώστα, η ανταπόκριση των μαθητών. Από τους 500 και επέκεινα, λέει η Γραφή, όλοι υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλωμένου Ελαιώνος, το οποίο είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ, απέχον οδόν Σαββάτου. Και όταν εισήλθον, ανέβησαν εις το Ανώγιον όπου είχαν το κατάλημα. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος, ο Μαθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου, εξαιρουμένου, 11, εξαιρουμένου του Ιακώβου, του Ιούδα, του Ισκαριώτη, ο οποίος παρέδωσε τον Κύριο. Και τώρα φανερώνεται η υπακοή τους στον προφητικό λόγο του Ιησού Χριστού. Αυτοί λοιπόν πάντες ήσαν προσκαρτερούντες, ομοθυμαδών, δηλαδή ενωμένοι, στην προσευχή και στη δέηση.
Ήταν ένα σώμα και μια ψυχή. Ήταν μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και έμειναν, όπως λέει η Γραφή, 120 μεταξύ των οποίων ήταν η Μαρία η μητέρα του Κυρίου και η αδελφή του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Ιάκωβος, ο Ιούδας και άλλοι δύο, ο Ιωσής και ο, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, τον τέταρτο, τέσσερις ήταν οι μαθητές, να τους βρούμε όμως. Είναι ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο Σίμων. Και οι αδελφοί του Κυρίου ανάμεσα σε αυτούς τους 120, που δυστυχώς 120 έμειναν έως τέλους, προσκαρτερούντες, σε αυτές τις 10 μέρες, δηλαδή από την 40η ως την 50η, προσκατερούνται στην επαγγελία του πατρός, που δεν εγνώριζαν πως θα έρθει. Ούτε ήξεραν για γλώσσες, ούτε ήξεραν για επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, για πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ένα γεγονός που έλαβε πρώτη φορά χώρα, μοναδική φορά, αλλά και που άρχισε και δεν σταμάτησε ποτέ. Στη συνέχεια προσπάθησαν να αποκαταστήσουν όλα όσα δεν ήταν πλήρη και τέλεια έτσι πως θα θέλει ο Θεός. Και βεβαίως το σημαντικότερο ήταν η αντικατάσταση της επισκοπής που ο Ιησούς Χριστός έδωσε στον 12ο μαθητή τον Ιούδα, ο οποίος την έχασε καθώς η καρδιά του τον απάτησε, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, τον απάτησε και τον οδήγησε η φιλαργυρία του, η αγάπη του προς τα χρήματα, να φτάσει σε αυτό το τρομακτικό έργο, να παραδώσει τον Ιησού Χριστόν εις αυτούς που ήθελαν το θάνατό του. Και αφού μαζεύτηκαν, βρήκαν δύο που ήταν απαρχής μαζί τους, τον Ιούστο και τον Ματθία, και προσευχήθησαν, λέγοντες «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εκ των δύο τούτων, ο ένα όντινα εξέλεξας, διαναλάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας και διαναπέλθει στον τόπο αυτού την αιώνια καταδίκη. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών και έπεσεν ο κλήρος εις τον Ματθίαν και συγκατεψηφθίστη μετά των 11 Αποστόλων». Έκαναν λοιπόν τακτοποίηση όλων των πραγμάτων, ιδιαιτέρως έδωσαν τη διακονία του Ιούδα σε κάποιον που δεν διάλεξαν αυτοί, αν και διάλεξαν βρέθηκαν δύο τελικά που ήσαν από την αρχή μαζί τους, έτσι όπως έπρεπε να είναι, αλλά την επιλογή του ενός εκ των δύο την άφησαν στο Θεό και επειδή ακόμη δεν είχαν πληστεί με Πνεύμα Άγιο, χρησιμοποίησαν τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν και στην Παλαιά Διαθήκη, όντες και αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ακόμη δεν έχει έρθει η μέρα που θα δημιουργηθεί η Εκκλησία του Χριστού, με κλήρους λοιπόν εξέλεξαν τον έναν εκ των δύο, τον Ματθία, ο οποίος συνυπολογίστηκε μετά των 11 Αποστόλων ως ο 12ος. Και εκεί συνέχισαν πια στην προσευχή και στη δέηση, περιμένοντες αυτό το οποίο επρόκειτο να κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και το οποίο ο Θεός υπεσχέθη στους μαθητάς και σε όλους τους πιστεύοντας καταρχάς διά του Ιησού Χριστού, διά του προφητικού λόγου του Ιησού Χριστού. Και τότε ενεπλίστησαν βέβαια ο άπαντες Πνεύματος Αγίου. Πριν φτάσουμε σε αυτό, συγγνώμη, θέλετε να προσθέσετε κάτι μέχρι εδώ, ώστε την ημέρα της Πεντηκοστής, με τη χάρη του Χριστού, να την αρχίσουμε και να την τελειώσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Όμως μέχρι εδώ που είναι η προετοιμασία, με συγχωρείς χάρη μου, που είναι η προετοιμασία της ημέρας της Πεντηκοστής, που είναι η προετοιμασία της επίκλησης, της προσμονής και της έλευσης του βαφτίσματος σε Πνεύματι Αγίου και Πυρήνη. Το βασικό που νομίζω εδώ πρέπει να τονιστεί και το οποίο βέβαια προκύπτει άμεσα από τα γραφόμενα του Λόγου του Θεού είναι ότι για να λάβουν οι μαθητές το Πνεύμα το Άγιο έπρεπε να επιμείνουν. Έπρεπε να επιμείνουν, να παραμείνουν και να εμπιστευθούν την υπόσχεση που τους έδωσε ο Θεός. Αυτή όμως η υπόσχεση, η οποία εξάπαντος θα εκπληρωθεί, δεν θα εκπληρωθεί πατώντας ένα κουμπί. Και αυτή είναι και η πνευματική ζωή. Οι υποσχέσεις έχουν μία διαδρομή μέχρι να εκπληρωθούν.
δεν γίνονται μέσα σε μια βραδιά. Μέσα σε μια βραδιά μπορεί να σε βαφτίσει, αλλά μέχρι να φτάσει αυτή η βραδιά μπορεί να έχουν μεσολαβήσει και κάποιες άλλες. Είναι ένας αγώνας προσμονής, δίνουν την πρώτη προτεραιότητα, δηλαδή με το που γυρνάνε στην Ιερουσαλήμ, δεν κάνουν άλλη δουλειά, πηγαίνουν στο Ανώγιο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να επιποθήσει το Ανώγιο της Πεντηκοστής και να μην έρθει κάποια στιγμή ο Κύριος. Δεν ξέρουμε πότε. Άλλο μπορεί να έρθει μέσα σε μια μέρα. Άλλο μπορεί να έρθει μετά από 10 μέρες. Δεν ξέρουμε πότε. Ξέρουμε όμως ότι θα έρθει. Χρειάζεται λοιπόν η αιμονή, η επιμονή και η παραμονή σε αυτήν την εξήτηση. Άρα λοιπόν ο Θεός εκείνο που θέλει από μας είναι να εξητούμε. Και μάλιστα λέει στο λόγο του ο Ιησούς Χριστός ότι δεν είναι δίκαιος ο Θεός να δώσει πνεύμα Άγιο στους ζητούντας παρά αυτού. Το έχει προφητεύσει και αυτό ο Ιησούς Χριστός, ότι θα δώσει στους ζητούντας παρά αυτού. Και ακόμη λέει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό πλήρωσης Πνεύματος Αγίου είναι να θέλεις, είναι να πιστεύεις ότι ο Κύριος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά, είναι να εξητείς πειθαρχώντας το Λόγο του Θεού που λέει μείνετε στο Ιερουσαλήμ όσου λάβετε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο είναι αποτέλεσμα αγώνα, είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, είναι αποτέλεσμα εξήτησης, δεν είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που κάνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Δεν έρχεται έτσι πλήρως το Πνεύμα του Αγίου. Αυτά είναι παραβάσεις, ανομίες, είναι αμαρτίες να λέγονται. Το Πνεύμα του Άγιο, δια Πνεύματος Αγίου πληρούται ο άνθρωπος και είναι αποτέλεσμα της θέλησής του, της πίστης του, της εξήτησής του, της πειθαρχίας του στο Λόγο του Θεού και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός ανταποκρινόμενος πλέον σε αυτά που ο άνθρωπος κάνει μέσα από το Λόγο του Θεού έρχεται και βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Επιμένω σε αυτό, όπως επιμένει ο Λόγος του Θεού, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αποτέλεσμα αγώνα. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου για να δεχθείς τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ένας αγώνας 10 ημερών για τους μαθητάς, μάλλον για τους εξητούντας τότε, και ένας αγώνας λιγότερος, μεγαλύτερος ή σε χρόνο ακόμη περισσότερος για όλους τους άλλους. Εγώ έχω μια προσωπική... Αν μου επιτρέπετε να πω πάνω σε αυτό που είπατε, αγαπητέ Γιώργο, ότι στο θέμα του αγώνα, έτσι ακριβώς είναι θέμα αγώνα, απλά υπάρχει μια παρερμηνία στο θέμα αγώνα και χάρης. Σου λέει, άμα είναι αγώνας, τότε πού η χάρης. Άμα είναι αχάρης, τότε γιατί αγώνας. Εκείνο που πρέπει λοιπόν εδώ να τονιστεί είναι ότι πράγματι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αγώνα, δηλαδή το μέρος του, για να μπορέσει να ενεργήσει η χάρης του Θεού, γιατί η χάρης ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Ψάχνει να πιαστεί από τη δίψα. Τι είπε ο Κύριος, εάν της δίψα. Αυτό ήθελα να τονίσω, η χάρης έρχεται να σκεπάσει, να ακουμπήσει επάνω στην διάθεση, στον πόθο του ανθρώπου. Το γεγονός ότι είναι χάρης και ακολουθεί την προσπάθεια του ανθρώπου δεν αναιρεί τη χάρη, διότι εμείς ακόμη και όλο το θέλημα του Θεού να κάνουμε, ανάξιοι δούλοι πρέπει να θεωρούμε αυτούς μας. Αμήν. Όπως και με τη χάρη, έτσι και με τη δωρεά, που εκεί που προέρχεται η σύγχυση ανάμεσα στον αγώνα και στη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, που κάποιοι υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που κάνω ένα μέρος των επαγγελιών του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη βαπτιστώ, επέρχεται και η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου με έναν αυτοματισμό. Ή κάποιος λέει ότι από τη στιγμή που αναγεννηθώ, αυτομάτως βαφτίζομαι και με Πνεύμα Άγιο. Γιατί είναι δωρεά. Επειδή είναι δωρεά, από τη στιγμή που κάνω εγώ ένα μέρος, μου δίδεται το υπόλοιπο. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση. Όταν ο άνθρωπος αναγεννάται από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εξού και ο άνθρωπος ο αναγεννημένος έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Άρα υπάρχει μέσα του ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και γι' αυτό, όπως είπα και προηγούμενα, έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου.
οι μαθητές. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τους μαθητές. Έτσι, ακριβώς, μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση, σαν αναγεννημένοι. Ο Κύριος ενεφύσισε εις αυτούς, λέει στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέγοντας λάβετε πνεύμα Άγιο. Άρα είχαν το πνεύμα το Άγιο. Άλλο είναι με την αναγέννηση ότι λαμβάνεις το πνεύμα το Άγιο, καθώς έχεις και τον καρπό του πνεύματος του Αγίου, και άλλο η πλήρωση. Είναι ποταμίδα το σόντος θέλουση εκρεύσει εκ της κοιλίας σας. Αυτό δηλαδή το ποτήρι έχει νερό. Ο αναγεννημένος έχει πνεύμα Άγιο. Άλλο να έχει νερό και άλλο να υπάρχει μία πηγή ύδατος, ζώντος, αναβλύζοντος. Να μετατραπεί αυτό το ποτήρι σε πηγή ύδατος, ζώντος, οπότε τα ύδατα εκχυλίζουν, γι' αυτό και λέει εξού και οι λέξεις πλήρωσης πνεύματος Αγίου. Γέμισε και το ποτήρι σου, το σκεύος σου να υπερχυλίζει. Άρα λοιπόν, άλλο είναι λαμβάνω το πνεύμα το Άγιο με την αναγέννηση που είχαν οι μαθητές πριν την Πεντηκοστή ημέρα, και άλλο που έρχεται ο Χριστός και πληρώνει, γεμίζει, βαφτίζει με πνεύμα Άγιο και φατιά τον άνθρωπο, που γίνεται πηγή ύδατος ζώντος, πηγή ύδατος αναβλύζοντος, ώστε αυτή η πλήρωση να φέρνει τις ενέργειες και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου στον άνθρωπο. Κάθε φορά λοιπόν που πληρούται Πνεύματος Αγίου ο άνθρωπος, παίρνει δύναμη, όπως την πρώτη φορά είπε ο Χριστός, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο επέλθει επί σας, επάνω σας. Εφημών, άρα η πλήρωση του Πνεύματος, το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου είναι η πρώτη πλήρωση. Και από εκεί και πέρα οφείλει ο χριστιανός να πληρούται, να λαμβάνει δύναμη Πνεύματος Αγίου για να μπορεί να συνεχίζει τη ζωή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τη δύσκολη, την επώδυνη, που μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει και μπορεί να σταθεί και να υπομείνει ως τέλους. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Όχι. Αν δεν έχουμε εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού, και μέχρι την επόμενη εκπομπή μας ευχόμαστε ο Θεός μαζί σας.